ευρώ απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Όλα έτοιμα τώρα για να ξεκινήσει και το παιχνίδι. Μίνες εναντίον γιουγκοπιάστηκα. Σικάς και Δεσπότης διεκδίκησαν το πρώτο τζάμπολ και η πρώτη κατοχή είναι για τους σημερινούς φιλοξενούμενους, για τους σημερινούς γηπεδούχους, με συγχωρείτε. Έγινε όμως το λάθος, ο Πατάγιας έκλεψε. Και τώρα στην επίθεση η Κίτρινη, αναζητώντας το πρώτο της καλάθι. Μάχησε εκεί στο έδαφο. Κρατούν οι φιλοξενούμενοι, άστοχο το τρίποντο. Η κατοχή είναι και πάλι για την γιουγκοπιάστηκα. Πατάγιας Σαχαρίου στη γωνία, του δώσε ξανά 3 δευτερόλεπτα στο ρολόι, τελειώνει ο χρόνος. Δεν προλάβε να εκτελέσει έγκαιρα ο Γεωργίλας. Του μείνει η μπάλα στα χέρια. Και συνέχεια έτσι με την μπάλα να είναι στην κατοχή των γηπεδούχων. Πάσα στα δεξιά. Θα φτάσει πάρα στον Μεγαλίτη, Πατάγιας παρενεύει, κατοχή είναι για την γιουγκοπιάστηκα, καθώς θα την συμπληρωθεί ο Μεγαλίτης στην Αμίδο. Οργάνωνε τώρα την επίθεση της ομάδας του Δεσπότης. Να περάσει, δεν θα του το επιτρέψω όμως ο Μίνωες, Αλτζαντζής. Ωραία κίνηση θα περάσει. Φτάσει μέχρι το τέλος ο Γαλίτης για να ανοίξει το σκορ για το 2-0. Σφύριγμα για φαουλ τώρα που είναι και το πρώτο μαδικό για τους Μίνωες. Σικάς αυσέξω. Αλτζαντζής είναι για τρεις το σουτ, έστοχο. 5-0. Το Αλτζαντζής ανοίγει λογαριασμό με αυτό το μακρινό έστοχο σουτ. Το 5-0 των γηπεδούχων από την άλλη κίτρινη ψάχνουν ακόμα το πρώτο της καλάθι. Δεσπότης προσποιείται. Σακαρέλος άφησε δίπλα του. Γεωργίλας κλείστηκε. Δεν υπήρξε κάποιο φάουλ. Μπάλα από τα χέρια του Γεωργίλα κατέληξε εκτός και συνέχεια τώρα να ζητατζεί. Θα πλησιάσει, πήγε στο ανάποδο lay-up. Δεν κατάφερε κάτι, Γεωργίλας μάζεψε. Θέλει να φύγει τώρα στην άλλη πλευρά. Υπάρχει φάουλ από τον Σικά. Σακαρέλος θα επαναφέρει από το πλάι. Σακαρέλος θα το επιχειρήσει και φτωχή. Να το πρώτο καλάθι για τους φιλοξενούμενους και τετρία. Έγλεψαν κιόλας οι κίτρινοι, αλλά θα διορθώσει ο Αλτζαντζής. Όπως θα τελειώσει η φάση ο ίδιος, υπάρχει φάουλ, υπάρχει και καλάθι. 7-3. Κυρία τώρα για να... Με μέσο τρίποντο.
θα καταφέρει να το βρει. Μπάλα όμως θα φτάσει πάλι στα δικά του χέρια. Παλεύει ο Αλτσαντζής. Υπάρχει λάθος τώρα από την πλευρά των γηπεδούχων. Συνέχεια με Γεωργίλα. Παραλίγο να χάσει και ο Αλτσαντζής, πάει και να διεκδικήσει. Μπάλα είναι για την Γκοκοπιάστικα. Αυτός όπως λέει ο ρέφερι, τελευταίος παίκτης που έχει βρει την μπάλα ήταν ο Αλτσαντζής. Έξι μισή λεπτά ακόμα για να τελειώσει πρώτη περίοδος. Το σκορ στο 7-3. Υπάρχει θεωρητικό φάουλ από τον Κυριέζη. Η προσπάθεια από εκεί να δώσει το σκριν. Αλλάζει και την κατοχή. Τελειαζής. Έπεσε το παρκέ, διεκδική, κρατάει, βρήκε και την πάσα για τον Αλτσαντζή. Αυτός επέλεξε να πασάρει στον Σικά. Κατοχή και πάλι για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν 12 δευτερόλεπτα τώρα στην διάθεση τους. Έγινε ωστόσο η κίνδυνη. Γεωργίλας πήρε τα βήματα, του κόψε όμως την χώρα εκεί. Ο Βογιατζής. Αλτσαντζής. Έρχεται την επιλογή του Σικά, σε αυτόν θα πάει μπάλα. Σηκώνεται για 3, δεν το βάζει. Φυσικά θα μείνει ευκαιρία για να ανεβάσουν την διαφορά οι Μινωές. Γεωργίλας άσε στον Κυριέζη. Πάει με φόρα προς τα μέσα. Θα κοπεί με φάουλ. Και το έχει κάνει ο Αλεξόπουλος. Νομίζω ο Γαλίτης πρέπει να το έχει κάνει. Συμμετείχαν και οι δύο στη φάση. Δεν πρόλαβα να δω και τον αριθμό που έδειξε ο ρέφερι. Όπως και να έχει πει, είναι στη γραμμή, βάζει την πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη. Με το 7-5. Κορονάκος τώρα στο μάτς. Κάτι την θέση του Γεωργίλα. Ο Γιαντζής αλλάζει κατεύθυνση, τον βρίσκει και πάλι στην γωνία για να πάρει το τρίποντο ο Αλτσαντζής, το οποίο είναι άστοχο. Νάκος. Ευκαιρία για να εξαφανίσουν είτε και να περάσουν μπροστά τώρα. Φιλοξενούμενοι. Πατάγιας κάνει ένα βήμα πίσω, εκτελεί για 2, μπαίνει και βγαίνει όμως η μπαλά, δεν το έκανε το χατήρι. Αλτσαντζής κάνει την περιστροφή, ωραία προσποίηση. Εκτέλεση όμως δεν ήταν και καλύτερη, καθώς τον έκλεισε καλά η άμυνα του Κυριάστικα. Κορονάκος. Κρατάει με τον Βογιατζή μπροστά του. Κορονάκος συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια. Κορονάκος. Ωραία, αυτός τον Κουριγκέζη έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη εκείνος και τελείωσε το χρόνο της επίθεσης. Στο φάνη μπάλα δεν ανανεώθηκε το ρολόι. Έτσι πρέπει να είναι εκμεταλλευτεί αυτή η επίθεση των κυτρίνων. Κρατσιάς και έτσι ο Λάκης τώρα στο μάτς για λογαριασμό των γηπεδούχων. Και τώρα θα συνεχίσει το μάτς. Τον Γαλίτη να αφήνει στον Αλτσαντζή. Ο Γιατζής. Κυροκατσιάς. Ένα μαρκάρι στο τρίποντο, όχι καλό όμως. Κορονάκος. Θα βαλιαστεί, περιμένει να πάρουν την θέση τους και οι συμπαίκτες του. Ένα
Μπέτης με τον Καρσία μπροστά του, Πατάγιας αποστήθηκε δηλαδή κανονικά ο Βογιατζής, έκανε το φάουλ. Είναι το τέταρτο μαρκό για τους μήνες, από το επόμενο θα έχουμε βολές για τους κίτρινους. Έχει στην πρώτη. 7-6 και στην ευκαιρία τώρα να ισοφαρίσει. Θα το κάνει. 7-7. Καλύτης. Θα περάσει πάσα του. Αλλά παίρνει και πάλι ο ίδιος για να εκτελέσει. Και θα το βάλει να τη βοήθει το ταμπλό. 17. Το 7-3 είχαν κάνει αφαιρή 0-4 οι φιλοξενούμενοι. Τώρα θα το σπάσει ο Γαλίτσι με αυτό το τρίποντο. Κορονάκος. Θα σας το πλάι σε Καρέλος με χώρο. Δεν θα απαντήσει, έκανε ένα κοντό σουτ. Μαζεύουν και πάλι κίτρινοι, Πατάγιας και αυτούς από λίγο πιο μακριά. Δείτε τώρα. Στολάκης. Στα δεξιά στον Τσολάκη, Αλτσατζής και πάλι Τσολάκης λέγει να μην σουτάρει για να παίξει με τον Κατσιά, γυρίζει κατευθείαν ο Γαλίτσι, πολύ ωραία κίνηση για το 12-17. Δεύτερο συνεχόμενο καλά στο Γαλίτσι αυτή τη φορά για δύο πόντους. 45 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Σποτής. Στα αριστερά, Σακαρέλος, βλέπει τις κινήσεις, Σκότης με το Καρσιά μπροστά του. Υποπίεση το σούτ, έχει καλό. Και έτσι να πετάξει την μπάλα στο σώμα του αντιπάλου του Σταμούλης. Να κερδίσει την κατοχή. Τρία δευτερόλεπτα αυτός στο ρολόι. Φιλοξενούμενοι, κλείσει ο Κορονάκος, βρήκε όμως χώρο και πρόλαβε το ρολόι. 12-9. Σικάς. Καλή στον Κατσιά, δεν είναι καλή η επιλογή του. Τέλος περιμένει στο πλάι, Κορονάκος. Κορονάκος πάει προς τα μέσα, κόπηκε κανονικά και χωρίς φαουλ όπως λένε οι διαιτητές. Τώρα από τον ρεφερί. Έτσι το σερολόι, τα δώρα στο ρολόι. Και πάλι θα πρέπει να πάρει σε μια γρήγορη επίθεση. Φιλοξενούμενοι. Πατάγια Σολομόνα, αυτός έμεινε από την κορυφή και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει να μην εκμεταλλευτεί. 12-12. Και πάλι το μάτς για απόλυτη ισορροπία. Κατσιάς, να δούμε αν θα απαντήσει, δεν θα το κάνει. Παρακείτε και μπορούν να περάσουν μπροστά. Κορονάκο. Δεύτερο φάουλ. Έχουμε δύο βολές. Φτάσει στα πεντομαδικά. Τι μήνες. Θα πάω από εδώ και πέρα. Θα είναι βολές για την Γιουκοπιάστη, που οποία έχει δύο φόλ να δώσει ακόμα. Μέσα πρώτα τον Κορονάκο. Προβάδισμα λοιπόν για τους κίτρινους. Θα χάσει την δεύτερη καρδιά στην εκεί για να καθαρίσει το rebound. Σικάς. Επιστρέφει γρήγορα η άμυνα της Γιουκοπιάστικα.
Τζατζής, Γκάς, χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα, βρίσκει σίδερο και μαζεύει ο Πατάγιας. Αυτός θα περάσει και το κέντρο, να μπαίνει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Τζατζής μένει ψηλά για να τον πιέσει. Πατάγιας, έπαιξε με τον Κορονάκο. Πάλι Πατάγιας. 2 δευτερόλεπτα, 1 λίγο πριν τη λήξη του χρόνου, είναι άστοχο το τρίποντο Αλτσατζής. Κορονάκος στο πάνω του, κάνουν δικαίωμα να ωστόσο. Σικάς, Τσολάκης, θα το πάρει και αυτό στο μακρινό σουτ, δεν θα βρει το τρίποντο ωστόσο. Θα μείνει 10 δευτερόλεπτα στην συνέχεια για μια νέα επίθεση, 19 δευτερόλεπτα τώρα για την Γιουκουφιάστικα. 13 στο ρολόι με τον Κορονάκο να κρατά. Υπάρχει μεταφορά της μπάλας. 11,6 στο ρολόι, όλα για τους Μίνωες. Τσολάκης. Θα αντίσταψε και πάλι στον Τσολάκη, θα τον βάλει. Στη λήξη της πρώτης περίοδου παίρνουν το προβάδισμα οι γηπεδούχοι με αυτήν την τρίποντη βόμβα του Τσολάκη, η οποία θα γράψει το 15-13. Έπεσαν και πάλι οι δύο πεντάδες στο παρκέ για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Από ό,τι βλέπω η κατοχή είναι για την Γιουγκοφιάστικα. Ναι, οι κίτρινοι θα ξεκινήσουν την δεύτερη περίοδο, 15-13 επεθυμίζω το σκορ. Νωρίτερα κατάφερε να προσπεράσουν οι φιλοξενούμενοι με τον Κορονάκο, ωστόσο το τρίποντο του Τσολάκη λίγο πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου έγραψε το 15-13 και ξανά βάλε ξανά σε θέση οδηγία. Τους μήνες, Κορονάκος. Άφησε στο πλάι εκεί όπου είναι ο Γεωργίλας, καθόλου καλό το σουτ του. Γκάλι του πατάει γκάζι, Γκάζ. Έχουμε επιθετικό φάουλ. Γεωργίλας. Από τα δεξιά δεν θα περάσει πάσα από τον Βίχο. Τσολάκης βρήκε τον Κατσιά, θα γυρίσει ώρα το κορμί του, θα ρολάρει πάνω στο σώμα του αντιπάλου του και θα πάρει και το πρώτο μαδικό της Γιουγκοφιάστικα. Σικάς, Κατσιάς, πάλι Σικάς. Το Λάκης του δώσε επιλογή για πάσα, εκτέλεση για 3. Ψηλότερα θα μαζέψει τώρα ο Κορονάκος. Ωραία η πάσα του, θα την κάνει ασίστ ο συμπαίκτης του Κωνσταρίδης. 15 όλα. Πάρα πολύ ωραία πάσα από τον Κορονάκο, θα δώσε τον έτοιμο Γαλάφης. Καλή της με ρίσκο η πάσα, είχε 2 πάνω τον Κατσιάς και έκλεισαν έτσι και πάλι οι φιλοξενούμενοι. Κορονάκος τώρα θα είναι ο εκτελεστής. 15-17 και πάλι ο Κορονάκος βρίσκει την ευκαιρία για να βάλει μπροστά την ομάδα του. Μπορεί να την πάει τώρα και σε απόσταση 3 ποντών αν καταφέρει να ευστοχίσει και στην πληρωματική βολή του. Ενώ ο Βογιατζής επέστρεψε στο παρκέ, παίρνοντας την θέση του Σικά. Γράμμει ο Κορονάκος, θέλει την βολή του μέσα, 15-18. Ο Λιατζής, ο Ροτσολάκης. Πάσα για τον Βίχο, αφού να ξεφύγει, το
Σουλάκης, πατώντας τη γραμμή για δύο το σουτ, μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Μαζεύει και πάλι ο Γαλίτης, θα κλείσει τρεις πάνω και τώρα θα γυρίσει ο Γιωδάκης τελές, γι' αυτό προτείνει να πατσάρει τον Λίφ, αλλά η Πασχαλή δεν ήταν και τόσο καλή. Μπάλα πέρασε κατευθείαν εκτός γραμμών, χωρίς ο Φούς να μπορέσει να την προλάβει. Παραμένει στο 15-18. Με τους φιλοξενούμενους να τρέχουν ένα σερί 0-5 πλέον. Σε αυτά τα πρώτα δύο λεπτά της δεύτερης περίοδου. Γεωργίλας, στα αριστερά ο Δεσπότης. Κορονακός. Βλέπει τις επιλογές του. Ωραία η πάσα του. Υπάρχει το φάουλ πάνω στον Γεωργίλα. Μόλις έμαθες το ρόλο πριν να φέρνει στο ρολόι. Κατάφερε να κερδίσουν το φάουλ οι φιλοξενουμένοι. Για τους οποίους επιστρέφει τώρα ο Πουργέζης και ο Σακαρέλος. Κορονάκος. Κορυφή με τον Βογιατζίπρος, θα τον περάσει εύκολα. Το τελείωμα όμως δεν ήταν καλό. Διορθώνει ο Γεωργίλας. Δυσκολεύει μετά το σύγκριτο με Κωσαρίδη. Γεωργίλας στα 6. Σηκώνεται μετά την τρίπλα. Στο φύγει ο Παπαστάμος να πόνει την μπάλα. Ένα πέτρο στα μέσα ο Βογιατζής. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ από τον Πουργέζη. Πάει στην πρώτη. Θέλει τώρα και την δεύτερη προσπάθεια, μέσα και αυτή 17-18. Κορονάκος. Αργά. Ένα μαρκαρισμό που είχε αναλάβει ο Βογιατζής. Κορονάκος πάει σε μια ατομική προσπάθεια, δεν βρίσκει τον δρόμο στο καλάθι. Γαλίτης. Και αυτός ήθελε να τα κάνει όλα μόνος του, πήρε το φάουλ τελικά. Τρίτο μάτωπο αυτό. Το έχει κάνει ο Κωνσταρίδης. Ενώ ο Αλεξόπουλος επιστρέφει, παίρνει την θέση του Βίχου. Δεν αλλάζει το 17-18. Ένα άτομα θα μπορέσει να εσωφαρίσει με την δεύτερη. Θα τη βάλει αυτή, 18 όλα. Μπορώ να τους αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Είναι το Σαρίδης να του δώσει το screen. Ωραία η κίνηση του Πουργέζη στη Ρέκης, αναμέσως τρεις πάνω του. Ο Ρονάκος έχει την ευκαιρία, θα αναπηδήσει μπάλα, θα καταλήξει εκτός τελικά. Για το φύγιο τους μήνες. Σολάκης πιέσει ψηλά τώρα από τη Σκύτρινης, η οποία σπάει με την πάση στο Γαλίτη. Ο Παστάμος δίστασε αρχικά, το πήρε στην συνέχεια, δεν το βάλε. Γεωργίλας. Επομένως από παίχτες των Μινών. Θα γλιτώσει το λάθος, το πόδι έχει γίνει από τον Βογιατζή. Πάει να φέρει ο Κωνσταρίδης, αφήνει στον Κορονάκο. Σακαρέλος. Ο Γιέλης του δώσε επιλογή για σκήνη, προτείνησε να πάρει το τρίποντο ο Σακαρέλος. Λάκης τώρα στην άλλη πλευρά. Σταμάτησε τρίπλα, δεν εκτέλεσε.
Αλεξόπουλο στην κορυφή. Ο Βογιατζής σηκώνεται για τρεις, όχι. Το σκορ παραμένει στο 18-18. 3-5 το επιμένου σκορ σε αυτά τα 4,5 λεπτά που έχουμε παίξει στη δεύτερη περίοδο. Γιωργίλας κάνει τις τρίπλες, έχει μπροστά τον Αλεξόπουλο που είναι το αφημιχωρό. Σακαρέλος σε ακόμα ένα τρίπολο από τα δεξιά πλευρά αυτή τη φορά. Ανανεώνει ο Κωνσταρίδης, κρατάει στην επίθεση στην ομάδα του. Κολονιάκος βλέπει το ρολόι, έχει 6 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. 3-2 του φέλη για λίγο η μπάλα, χάνει πολύτιμο χρόνο και θα την μείνει τελικά. Η μπάλα στα χέρια, δεν προλάβαινε να εκτελέσει. Έχασε και χρόνο εκεί την ώρα που του φύγει η μπάλα, την ώρα της τρίπλας. Και παράλληλα δεν άλλαξε και το 18-18. Αλτζατζής. Λαλίτσια πίσω με τον Παπαστάμο, έχει βάλει την πλάτη τον Σακαρέλο, θα γυρίσει εξαιρετικά. 20-18. Πρώτο καλάθι για τον Παπαστάμο, ο οποίος ανοίγει για τον λογαριασμό. Βάζει προς παράλληλα μπροστά την ομάδα του. Σακαρέλος. Μαθάγιας. Για τρεις, μέσα. 20-21. Κατεβάζει ο Γαλίτης. Πήρε ξανά, αφήνει στον Βογιατζή και αφήνει στον Βογιατζή τον Παπαστάμο. Έχει μπροστά την επιλογή του Αλεξόπουλου, που θα σηκωθεί κατευθείαν θα εκτελέσει. Με το 22-21. Και ύστερα τον Αλτζατζή, κορώνα τους κατάφερε να κρατήσει. Αλλά για αυτή δεν είναι και πάλι. Ονοματίζει τρίπλα εκεί. Βρίσκει όμως την υποϊστές του μπατάλια. Σακαρέλος. 6 δευτερόλεπτα ακόμα Πατάγιας. Το φιλιμπάλα, καθαρή άμυνα από τους Μίνωες. Τζατζής. Μπαλά πέρασε εκτός. Ενώ ο Δεσπότης τώρα παίρνει την θέση του Κυριέζη. Αλεξόπουλος. Και πάλι Αλτζατζής, έχει μείνει όλο μόναχος, έτοιμο ο Ρήμος να το παλιάνει. Τον Γεωργίλα τώρα, ο οποίος θέλει να φύγει μόνος του στην άλλη πλευρά. Υπάρχει φάουλ από τον Βογιατζή, ο οποίος λέει ότι μόνο μπαλακούμπησα. Διαφωνεί ο διευθυντής. Πάει στην γραμμή για δύο βολές τώρα ο Γεωργίλας. Σικάς θα περάσει και πάλι στο παρκέ. Να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει. Τον Βογιατζή. Αυτός θα περάσει τον παγκό. Στο σίδερο η πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη. 22-22. Αλτζατζής. Αλεξόπουλος αυτή στον Σικά. Αν και είχε χωρικίνος δεν επέλεξε να στάρει. Ο Μαστάμος τώρα θέλει να πλησιάσει την αντίπαλη ρακέτα. Κόντρα σε υψωμένα χέρια εκεί. Θα το χάσει και μαζί του ο Πατάγιας. Τελευταία 3 λεπτά τώρα στην δεύτερη περίοδο. Ο Ρονάκος με τον Αλτζατζή να έχει αναλάβει να το μαρκάρει. Δεσπότης θα σηκωθεί για τρεις. Το δυνατό το σούτ. Δεν προλάβει και ο Κορονάκος πριν την μπάλα πέρασε εκτός. Συνέχεια τώρα με Αλτζατζή. Πάσε φυσικά. Κάτσε πάνω του ο Δεσπότης. Αλεξόπουλος. Θα σηκωθεί τελικά μετά από τρίπλα. Κάτσε ο Δεσπότης και αφήνει τον Κορονάκο αμέσως. Βρίσκει μπροστά από αυτό τον Αλτζατζή. Ο οποίος δεν θέλει να το αφήσει καθόλου χώρο στο μάτς. Πατάγιας, προσπαθεί να αλλάξει κατεύθυνση, Δεσπότης. Θα σε ρίξει για τον
5 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Ατάγιας τελικά είναι αυτός που θα πάρει την επίθεση. Και θα στοχίσει στο τρίποντο. Χατζαντής με φόρο για να πλησιάσει. Δύο πάνω με πάσα πίσω από την πλάτη βρήκε ωραία τον Παπασταμό. Λύπησε από μακριά, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα μαζί με τον Κορονάκος. Θέλει να τρέξει, προσπάθησε μόνο με ορεσπανέλης, τον σταματάει με το άλλο Παπασταμός. Και πάμε σε μια διακοπή τώρα για time out. Επιστροφή μετά το time out και ο Κορονάκος θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. 22-22 υπερθυμίζω το σκορ. Μια νέα ισοπαλία από τις πόλες σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Θα στοχίσει στην πρώτη βολή ο Κορονάκος. Δεν αλλάζει και 22-22. Θέλει την δεύτερη άστοχα και αυτή και μαζί ο Αλεξόπουλος και αυτή είναι και στον Βίκο. Σικάς Βίκος φέρει μπάλα, λιτώνει τα βήματα και θα εκτελέσει στην συνέχεια 24-22. Γεωργίλας περνάει, γλίστησε εκεί στην πάσα, πάλι καλά δεν χτύπησε. Αυτός είναι στην συνέχεια ο Σακαρέλος. Αλτζαντζής Ρωσικάς θέλει να ξαναπαίξει μαζί του. Ηρεμεί την κατάσταση ο Γαλίτης. Και τώρα Αλτζαντζής αριστερά με τον Δεσπότη να έχει πάει πάνω του. Έχει πάει σε γραμμή ο παίκτης των γηπεδούχων. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό πριν την ανάπαυλα. Γεωργίλας Παταγιά. Ωραία που συνεργαστούν. Παταγιάς αφήνει τον Σακαρέλο. Πέρασε από τον Βίχο, πέρασε για τον Γαλίτη. Εκτέλεσε άστοχα. Ήρθε για τον Αλτζαντζή. Τώρα ο Γαλίτης. Πάσαμε στον πιο δυνατή. Μπαλά θα περάσει εκτός μισό λεπτό ακόμα για να τελειώσει και η δεύτερη περίοδος. Βιάστηκε στην επίθεση. Πήρε ο Κορονάκος. 13 δευτερόλεπτα, 19 στο ρολόι για το τέλος της περίοδου. Κορονάκος κάνει την περιστροφή. Εκεί και τώρα Γαλίτης. 9 δεύτερα. Αλτζαντζής. Θα πάρει γρήγορα το τρίποντο. Φυσικά στα 2. Υπάρχει φάουλ που είχαν να δώσουν οι κίτρινοι. Έχουμε ένα ακόμα 5 στο ρολόι για τους μήνες. Ο Παπασταμός θα προχωρήσει σε μια αλλαγή. Ο Τσολάκης θα επηρεάσει το μάτς. Παίρνει τη θέση του Σικά για αυτή την τελευταία επίθεση. Τσολάκης αυτός θα πάρει και το τελευταίο σουτ. Φινάλ λοιπόν και στην δεύτερη περίοδο με το σκορ στο 24-22. Επιστροφή στη δράση εδώ στην Ζωφριά, ξεκίνησε μόλις και η τρίτη περίοδος. Σταμάτησε ανάμεσα σε μήνες και βουλίου του κοπιάστηκα. 24-22 το σκορ με τους γηπεδούχους να κρατούν ένα μικρό προβάδισμα 2 πόντων. Ωστόσο η παραγωγικότητα δεν έχει πιάσει και υψηλά επίπεδα σήμερα, είναι η αλήθεια. Κορονάκος τώρα για την κοπιάστηκα, σπάσιμο της μέσης στον αέρα, κερδίζει το φάουλ. Σικάς από ό,τι προλάβα να δω. Πώς και να έχεις την γραμμή ο Κορονάκος τώρα.
23. Γιατζής προσποιήθηκε προς τα μέσα με φορά. Εντυπωσμένος θα βγει ο Γεωργιλάς. Έπεσαν δύο πάνω του. Και έχουμε πόδι. Έχει κάνει κάποιες παίξεις των γηπεδούχων. Όχι, παίξει τον φιλοξενούμενο τελικά. Κατοχή για τις μήνες. Φυσικάς Γαλίτης βγήκε στην κορυφή ο Αλτσατζής. Στέκεται για δύο, βρίσκει σίδερο. Πήραμε και πάλι ωστόσο οι μήνες. Μια 14 δευτερόλεπτα. Φαουλ τώρα από τον Γεωργίλα. Φυσικό να βγει στο χέρι. Όχι. Ο Γεωργίλας θα κάνει τελικά το 25. Σικάς από την κορυφή, δεν μπαίνει το τρίποδο. Συμπλότερα από όλους ο Κορονάκος. Σαγαρέλος κάνει την κίνηση κοντά του. Ο Κορονάκος γυρίζει. Είδε το κόψιμο του Γεωργίλα. Ωραία θα γυρίσει μπάλα για να φτάσει στον Δεσπότη. Και αυτό θα εκτελέσει. Πάρα πολύ ωραία επίθεση από την κοπλάστικα. Μπάλα γύρισε από όλα τα χέρια, κατέληξε στον εκτελεστή Δεσπότη. Αυτός βάζει μπροστά την ομάδα του με 24-27. Αλεξόπουλος για να μειώσει, δεν θα το κάνει. Πατάγιας. Παραμένει χωρίς καλά αυτή την τρίτη περίοδο γηπεδική. Σακαρέλος. Και αυτός για τρεις, κάνει ένα άσχημο το σουτ. Θα βάζει με δίκτυο ο Σακαρέλος. Τζατζής κλείστηκε. Πάσα έφτασε στον Ισικά. Ο Τζατζής. Και αυτός ένα σύντριον πόντων. Δεν θα βρείτε καν σε φάνη η μπάλα. Με δεν προλάβει και στην συνέχεια ο Ισικάς. Παραμένει το 24-27. 0-5 το επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο. Έχουν φτιάξει ένα σερί και θέλω να το συνεχίσουν τώρα οι κίτρινοι. Πατάγιας αφήνει στον Σακαρέλο. Στο σιό δίπλα, στον Κορονάκο. Κορονάκος πάει από τα δεξιά. Θα τελειώσει τη φάση. 24-29. Και φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Σικάς. Γι' αυτό και σταμάτησε τώρα το παιχνίδι. Παπαστάμος και Βίχος πέρασαν στο μάτς. Και ο Αλεξόπουλος και ο Σικάς. Αλτσατζής. Γαλίτη στον Βίχο. Κάνε ένα κοντό σου, βρήκε Στεφάνη μπαλά. Συνέχεια όμως επέστρεψε γρήγορα και έκλεισε και τον δρόμο στον Γεωργίλα. Πέταξε εκτός την μπάλα, 21 δευτερόλεπτα τώρα για τους κίτρινους. Πατάγιας. Ανεβαίνει ψηλά ο Βογιατζής. Πατάγιας. Ταλαιπωρείται, παίρνει και το φάουλ ωστόσο από τον Βογιατζή. Είναι το δεύτερο ομαδικό αυτό για τους μήνες. Πήρε χέρι με χέρι ο Κορονάκος. Δείτε πως ψηλά έχει ανέβει ο Αλτσατζής για να τον περιορίσει. Θα περάσει στο Κορονάκος, έχει αυτή την εκρηκτικότητα. Αφήνει το τρένο στον Γεωργίλα. 24-31. Μπορεί να παίξει τα πόδια τον Αλτσατζή ο Κορονάκος. Γαλίτης θα στοχίσει. Ο Βογιατζής θα προσκόρυται. Τώρα Πατάγιας. Δεκέται, εξελί για τρεις, το θέλει αυτό το σουτ, το παίρνει και το βάζει. Και η διαφορά πλέον στις 10-24-34. 0-12 το επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο. Προβληματίζει η εικόνα των γηπεδούχων στα ξεκίνηματα της τρίτης περίοδου. Και αυτό και καλούν time out.
στο 24-34 βρίσκεται αυτή τη στιγμή το σκορ. Με τις μήνες για μήνα καταφέρει ακόμα ένα σκοράρουν στην τρίτη περίοδο. 4-22 τελείωσε το δεύτερο δεκάλεπτο. 24-34 βρίσκεται τώρα ο φωτεινός πίνακας. Τσολάκης, Γκαρτζίας έδωσε και πάλι πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Δεν έρχεται όμως κάποιο αποτέλεσμα στο τέλος της. Κορονάκος κατεβάζει αργά-αργά για την Γιουκοπιάστικα, η οποία μπορεί να δώσει συνέχεια στο σέρι της. Αυτή τη φορά έχει πάει πάνω του ο Γαλίτης. Λέγε την πάσα για τον Δεσπότη, για τρεις αυτός, όχι. Δίχως. Κολάκης. Δεν το χέρι και ο Σακαρέλος κάνει το φάουλ. Είναι το δεύτερο σε λίγο πιαστικά. Κάνει την κίνηση ο Τσολάκης, πήρε. Είναι στον Γαλίτη, εκτελεί και το βάζει μετά από ώρα. Δίνει τη λύση στην ομάδα του, 27-34. Μετά από 5 λεπτά βρίσκουν τον δρόμο προς το καλάθι και οι Μινωές. Εσπότης με πλάτη. Ωραία, θα ξεφύγει. Έφτασε κάτω την ρακέτα. Εκπότηκε όμως. Ναι, ευκαιρία με Σακαρόλο από πιο μακριά. Γεωργίλα ψηλότερα κέρδισε. Υπάρχει φάουλ προς τον Βίχο. Ψάχνει τον τρίπο του Σακαρόλο. Θα βάζει με την δίχη του. Θα περάσει ποιος τώρα. Για να μπει στη θέση του Πουργέζης. Βλέπεις στην άμυνα εδώ οι φιλοξενούμενοι. Πόνο του Γεωργίλας και επιστρέφουν και πάλι στην επίθεση. Εσκότης, Κορονάκος, εσκότησε. Όχι, δεν σκότησε. Μπέρδεσε. Γεωργίλας, στα δεξιά. Πάει προς τα μέσα με φόρα, αφού πέρασε τώρα την άμυνα του Παπαστάμου. 4 και 20 ακόμα για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Τσολάκης. Παπαστάμος, είχε προλάβει και ασκηθεί ο Πατάγιας. Περισσόλιασε στο παρκείο ο Παπαστάμος και έτσι υπάρχει θετικό φάουλ. Ο Σαρίδης τώρα και πάλι στο παρκέ στην θέση του Γεωργή Λαπ. Ενώ γίνεται και μαύρος πάθει έχει να σκηθήσει το παρκέ. Ματάγιας με τον Βίχο στην πλάτη του. Ένα βηματάκι πίσω. Σταρίδης, αυτή τον Κορονάκο. Ωραία περιστροφή, κατέβασε το χέρι του Γαλίτης. Και λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος επίθεσης, ο Κορονάκος θα κερδίσει το φάουλ. Πάει τώρα στην γραμμή για δύο βολές. Ενώ έχω συμπληρώσει και τα 5 ομαδικά πλέον οι μήνες. Έχω βάλει στην πρώτη, 27-35. Λίπος, περιμένει στην γωνία ο Γαλίτης. Δεν θα σημαδέψει σωστά. Ευκαιρία με τον Τσολάκη μετά το δικό του φουτ rebound. Και θα κάνει το φάουλ ο Δεσπότης. Έγινε και πάνω στην προσπάθεια το φάουλ. Γι' αυτό και ο Τσολάκης είναι στη γραμμή. Μειώνει σε 28-35. Κάνει την δεύτερη και ο Πουργέζης συνεχίζει για να καθαρίσει το rebound. Κατάγιας. Έμεινε με τον Παπαστάμο.
Εκτελεί για 3. Είναι πάνω από το 28-38. Ο Αρτάγιος, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά σήμερα πίσω από τα 6-95. Φαίνει και πάλι την διαφορά στο συν-10. Ο Λάκης δεν έρχεται η απάντηση από τους μήνες. Δεν πάει να περνάει και εκτός. Την επίθεση. Πάει από τα αριστερά, κόρτα στον Καρδιά. Πάσα ότι θα καταλήξει αντίπαλο. Καλύτης, ωραία μήνα εκεί. Άφησε πολύ καλά τα χέρια του ο Κορονέκος και εμπόδισε τον Καλύτη να εκτελέσει. Στα μούλους τώρα την θέση του Δεσπότη. Ενώ από την άλλη ο Αλτσιατζής περνάει στην θέση του Καλύτη. Του Παστάμου, Αλτζαντής τώρα. Το σπίτι από τον Ρίχο περνάει. Θα παίξει με τον Κατσιά, αλλά εκεί σε πολύ μικρό χώρο δεν κατάφερε να βγάλουν τη συνεργασία τους. Μόλις 4 πόντους έχουν καταφέρει να πετύχουν οι μήνες σε αυτά τα σχεδόν 8 λεπτά που έχουν παίξει την τρίτη περίοδο. Δείχνουν πολύ μεγάλη δυσκολία, ειδικά επιθετικά, η γηπεδοχή. Ατσαντζής. Σικάς, τα υποπαστά μου, δεν μπορεί να περάσει και την μπαλά. Θα φύγει. Έχει είναι από τα χέρια του Ατσαντζή. Κορονάκος, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο πριν να αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. Κορονάκος, κάνει τρίπλες, εχνηδίασε εκεί τον Σαμούλη. Κράτησαν ωστόσο οι φιλοξενούμενοι και ο Κατάλιας θα στρέψει για 2. Ο Τζαντζής. Κύριο Κατσιάς έρχεται με φόρα για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σικάς στο μισό καλάθι όμως ανήκει στον Κατσιά, ο οποίος έδωσε την κατάλληλη στιγμή. 30-38. Έχει σταματήσει τρίπλα ο Πατάγιας, ήρθε κοντά του για βοήθεια ο Κορονάκος. Μπαίνεται στον αέρα, δεν σημαδεύει σωστά, ο ίδιος γραφώνει και πάλι. Μένει επίσης ξανά για τους κίτρινους. Κρατάει ο Κορονάκος, να δούμε αν θα πάρει και πάλι για την εκτέλεση. Θα μου αφήνει έξω, ο Καρύδης έχει μείνει μόνος του. Στη λήξη του χρόνου δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Κορονάκος όμως μαζεύει και πάλι ακόμα ένα εκθετικό rebound και θα το κάνει καλά τελικά για το 30-40. Παστάμος, 34 δευτερόλεπτα ακόμα. Καζιάς. Λίγο να περιοριστούν οι φυσικά και Αλτζαντζής. Ο Τσολάκης έδειξε σε λάθος χρόνο πάνω του ο Σταμούλης. Δεν μετράει το καλάθι. Τσολάκης διαμαρτύρεται. Δεν μετράει το καλάθι. Η μπάλα θα πάει στο πλάι, τέταρτο ομαδικό αυτό για τους κίτρινους. Πανέφερε ο Σικάς, ο Λάκης, λεπτό χρονόμετρο, τελεί από πολύ μακριά, καλή διαδικασία και από τον Αλτζαντζή. Γυρίζει με τα αριστερό χέρι, δεν τα καταφέρνει, υπάρχει φάουλ. Στον δίκιο στο κεφάλι ο Κουργέντης. Και είναι και το τρίτο δικό του φαουλ. Πέταξε σκουπί για την πρώτη. Θα βάλει την δεύτερη.
31-40. Επίσης 10 δευτερόλεπτων. Ρονάκος. Κρατάει στα 4. Γυρίζει. Βρίσκει την πάσα. Τώρα όμως πάρα πολύ χρόνο. Κόλλησε εδώ η επίθεση της Γιουκοπιάστικα. Δεν ήρθε κάποιο καλά, ούτε κάποια εκτέλεση. Φινάλ λοιπόν. Και στην τρίτη, περίοδο 31-40. Ρίχνουν στο πίνακας. Βρήκαμε και στην τέταρτη περίοδο που βρίσκει την Γιουκοπιάστικα μπροστά με 9 πόντους, 31-40. Γεωργίλας κέρδισε το φάουλ τελικά. Ο τον Μπογιάτζη. Δεν το δέχεται να διαμαρτύρει ο παίκτης των γηπεδούχων. Ανάξα καλά ήταν και το τρίτο δικό του φάουλ. Κορονάκος. Κατάει ο Κορονάκος με τον Γαλίτη μπροστά του. Ένα τρίποδο του Κουργέζη, όχι καλό. Κερδίζει όμως και πάλι οι φιλοξενούμενοι. Αδράνησε εδώ η άμυνα των γηπεδούχων. Με αποτέλεσμα να έχουμε ένα θετικό rebound που φέρνει μια νέα ευκαιρία στην Γιουκοπιάστικα. Γιουργίλας. Σταρίδης, ωραία, θα περάσει. Δεν είχε προλάβει όμως να τσεκάρει το ρολόι. Πάτησε και γραμμή. Είχε τελειώσει το χρόνο της επίθεσης. Συνέχεια με Τσολάκη. Ο Τζαντής. Θέλει να γυρίσει εκεί κόντρα στον Σταμούλη. Υπάρχει φάουλ και πάλι από την πλευρά της Γιουκοπιάστικα αυτή τη φορά. Ένα ομαδικό χέρι για τους κίτρινους. Αλτζαντής. Τώρα πως εκεί ο Σταμούλης, υπάρχει τζάμπολ. Τρία δευτερόλεπτα, Αλτζαντής. Εξόξαν οι γηπεδούχοι. Θετικό φάουλ. Μακριά από την Μαλαγή, είναι και από τον Πουργέζη. Δεν έχει αλλάξει ακόμα το σκορ στην τετάρτη περίοδο. Με το 31-40 με το οποίο ξεκινήσαμε. Αλτζαντής μάδεψε, έπεσαν δύο παίκτες πάνω του κατευθείαν. Τσολάκης βλέπει το χρονόμετρο. 10 δευτερόλεπτα απομένουν, επιλέγει ο ίδιος να εκτελέσει. Μπαλά στο σίδερο, ο Γιατζής. Κόντρα σε κίτρινες φανέλες εκεί. Υπάρχει φάουλ τον Κορονάκο. Να δούμε αν έγινε στην εκτέλεση, όχι, χαμηλά έχει γίνει. Το τρίτο ομαδικό σε Γιουκοπιάστικα. Κράτησε μέσα την παλόγο Γιατζής. Αλτζαντής γυρίζει με τα αριστερό, όχι καλά. Και παίρνει ο Κορονάκος. Κορονάκος κρατάει. Θα μας δει τρίπλα αυτή στην Γεωργίλα. Προσπαθεί να ταλαιπωρήσει και τον Γαλίτο, ο οποίος τον έχει κλείσει καλά. 2 δευτερόλεπτα, 1. Στο τσακ προλαβαίνει το χρονόμετρο. Και τώρα ο Αλτζαντής. Βγήκε μπροστά του Γεωργίλας, αυτός θα ταξιδέψει την μπάλα. Έχει γίνει και φάουλ όμως. Κάτι αυτό μαντικό έτσι. Για την Γιουκοπιάστικα. 1-4 τα ομαδικά. Σικάς. Γαλίτης. Αλεξόπουλος. Θα σηκωθεί από κοντά. Προσπάθησε να ακολουθήσει ο ίδιος τη φάση. Του φύγει η μπάλα. Αλτζαντής. Επιμένουν οι μήνες. Δεν θα βρουν όμως το καλάθι. Νέες μάχες και πάλι κερδισμένοι γηπεδούχοι.
στο έδαφος και ο Βογιατζής. Φυσικά σαν είχε λίγο παραπάνω την μπάλα. Έχει εκτός. Και έτσι περνάει και αυτή η επίθεση χωρίς κάτι καλό για τους γηπεδούχους. 31-40 το σκορ. Κάνει ένα καλά μέχρι στιγμής. Σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά στην τέταρτη περίοδο. Ενώ ο Παπαστάμος πήρε τη θέση του Αλεξόπουλου. Κορονάκος. Γεωργίλας. Στα αριστερά. Στέκεται στον αέρα. Κρατάει την ισορροπία του. 31-42. Και τώρα Βογιατζής φυσικά στην κορυφή. Αφού δεν βρήκε κάποια πάσα θα πάρει και στο τρίποντο. Ο Γαλίτης έδωσε την μπάλα στο σώμα του Σταμούλη. Από τον τελευταίο. Εκείνη κατέληξε εκτός αγωνιστικών ορίων. Επίθεση 8 δευτερολέπτων τώρα για τους Μιουνές. Μια μακρινή πάσα για τον Βογιατζή. 5-4, θέλησε να πάει προς τα μέσα, κέρδισε το φάουλ. Το Σταμούλη. Συμπληρώθηκαν και τα ομαδικά, γι' αυτό έχουμε βολές. Άστοχη πρώτη προσπάθεια. Δεύτερη βολή, δεν πήραν τίποτα από αυτό που βγάλε βολώνει η Κεπεδούχη. Και έγινε και το φάουλ στην συνέχεια από τον Αλτζατζή. Πάμε σε διακόπη τώρα για time out. Έξι και 13 στο ρολόι, τόσο μας απομένουν ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. 31-42 το σκορ. Με τους φιλοξενούμενους να χρειάζεται κάτι παραπάνω από 3,5 λεπτά για να βρουν τον δρόμο προς το καλάθι στην τέταρτη περίοδο. Οι Μίνες δεν το έχουν καταφέρει ακόμα. Πατάγιας, 5 δευτερόλεπτα. Το τελείωμα της φάσης θα πετάξει όπως όπως την μπάλα ο Κωνσταρίδης. Δεν βρήκε Στεφάνη. Υπάρχει στρίγμα έτσι για να τελειώσει. Να τελειώσει η φάση και να επαναφέρουν από το πλάι οι γηπεδούχοι. Καλίτης. Με μπροστά μέσα, Αλτζατζής για τρεις. Δεν θα το βάλει. Ήρθε με φόρα και από πίσω ο Βογιατζής. Δεν μπορούσε όμως να βρει κάποια πάσα. Αυτός είχε χάσει και την ισορροπία του από το μεγάλο αλμό που είχε κάνει. Συνέχεια με Πατάγια. Βιάζεται εκείνος, ζητάει κοντά του κάποια επιλογή για σκριν, την δίνει ο Κωνσταρίδης. Ποιος θα πάρει τώρα για να πείσει τον Γεωργίλα. Αυτό από το δίποντο, ο Παπαστάμος έχει με τον Γαλίτη. Μετσαντζής. Και προς τα μέσα, ωραία, αυτός τον Παπαστάμο, δεν θα αφήσει την ευκαιρία εκείνος να πάει χαμένη, 33-42. Μετά από 5 λεπτά δράση στην τέταρτη περίοδο βρίσκουν και είναι στο καλάθι. Γεωργίλας στη γωνία. Στημένος ο Δεσπότης στα στοχή. Αλτζατζής. Ωραία, πάσα λίγο πιο δυνατή όμως. Δυσκόλεψε τον Γαλίτη. Δεν καταφέρει να συγκρατήσουν οι Μίνες. Έγινε το λάθος. Άρα για την προσπάθεια του Παπαστάμου. Πώς τώρα θα σηκωθεί. Ο Κορονάκος επανέφερε. Και θα πάρει τώρα για να κατεβάσει. Πατάει
Καρδιάς από τη γωνία, ξεκινάει την πορεία του προς την αντίπαλη ρακέτα και θα σκοράρει κιόλας. 33-44. Το τετράλεπτο στο μάτς. Αντρατής. Και πάλι θα σηκωθεί για τρεις, θα το βάλει. 36-44. Έχει ταχύτητα τον Κορονάκος. Αυτό που έχει τον Καλίτη. Τον Κορονάκος κρατάει στα 5. Βάζει ταχύτητα, ωραία ο Καλίτης απλώς στο χέρι του. Θα βρει μονομάλια. Για εκείνη τώρα την υποπιάστηκαμε μόλις 2 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Θα πρέπει κάποιος να πιάσει την μπάλα και να εκτελέσει κατευθείαν. Ο Σακαρέλος θα πάρει, όχι, ο Δεσπότης τελικά έπεσε και ο Σακαρέλος πάνω του. Και τώρα ο Αλσαντζής σταματάει. Είναι κάποια βοήθεια, κάποιο στήριγμα. Τροχαλίτης ο Βαστάμος. Μέσα έξω. Φυσικάς φάουλ. Το φόλ για το 15 για τον Δεσπότη. Πρώτη βολή θα μπει. 37-44. Μέσα και η δεύτερη. 38-44. Διαφορά στις 6. Γιωργίλας. Σακαρέλος θα βρει το τρίπο του Κουέτσα. Όχι. Κατοχή. Διαμήνωες. Δεν είναι καλά σήμερα ο Σακαρέλος. Θα χτυπήσει γρήγορα εδώ ο Βογιατζής. Πιάνει στον ύπνο δυνάμενα της Γιουκοπιάστικα. 40-44. Και έχει και δικαίωμα και για μια βολή. Δεν το πήραν χαμπάρι εκεί οι κίτρινοι. Στο μείον 4 πλέον οι μήνες. Μπορεί να φέρει και την απόσταση στο τρίποντο. Θα την βάλει και τη βολή. 41-44. Μένει ψηλά για να πιέσουν Αλτσαντζής και Γαλίτης. Παίρνει αυτός άνετα το κέντρο Γιωργίλας. Το μισό λεπτά ακόμα. Συγκαλύει τον ισορροπέο του, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Γιωργίλας φέρνει για λίγο η μπάλα. Να δούμε αν θα το πάρει ο ίδιος. Σακαρέλος ζητάει. Θα εκτελέσει ξανά τώρα το βάθι. 41-47. Ίσως να είναι και το πιο κρίσιμο τρίποντο. Γαλίτης θέλει να απαντήσει. Απαντάει άμεσα και με το ίδιο νόμισμα. 44-47. Μία σου και μία μου. Τελευταίο δίλεπτο. Δευτερόλεπτα, 2, πρέπει να σηκωθεί, φεύγει παρά το χέρι του Έγκαιρα, μαζεύει και ο ίδιος. Νέα 14 επίθεση. Υπάρχει φάουλ. Έχει κάνει ο Αλτζαντζής το φάουλ πάνω στον Κορονάκο. Έχουμε και μια τεχνική ποινή σε κάποιον παίχτη. Λίγο πιαστικά. Τώρα να ακούσω εδώ. Να σε διαλύω την ψυχραιμία του. Είσαι άδικος. Δεν είσαι κάνεις.
Γκάρτζης. Κάνει τη βολή. Δεύτερη, 45-47. Συνδυγόμαστε στην άλλη πλευρά. Εκεί όπου ο Κουλιέρης τώρα θα αναλάβει να εκτελέσει τις βολές. Δεν μετράει τελικά η βολή. Παραμένει το 45-47. Γαλίτη Σικάς. Και πάλι με τον Γαλίτη, πήρε ξεχνή στα ίσα με τον Πουργέζη, δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο στο καλάθι. Ένα και δέκα ακόμα. Όλοι πάνω στην Πατάγια. Είναι το τέταρτο. Είναι τους μήνες. Πατάγιας. Πουργέζης. Είναι και πάλι στην Πατάγια. Διώχνει από κοντά τον Δεσπότη. Αλλάζει ωραία κατεύθυνση, εκείνος πάει προς τα μέσα με φόρα, θα αστοχίσει. Αλτζατζής, Γαλίτης, υψώνει ωραία για τον Σικά κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, εκείνος σκοράρει, 47 όλα. 43 δεύτερο ακόμα. Σπότης. Πατάγιας. Δευτερόλεπτα. Δεσπότης για τρεις, όχι. Μπάλα για την Γιουγκοπιά. Και πάλι έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος. Και έτσι μπάλα περνάει στα χέρια των Γιουγκοδούχων. 21 δευτερόλεπτα. Πάμε στο διακοπή για time out. Είκοσι ένα δευτερόλεπτα για το τέλος. Το μάτσι είναι ισοπαλία, 47-47 και οι Μήνες έχουν την ευκαιρία να πάρουν προβάδισμα, ίσως και νίκης. Σικάς. Σολάκης, Γαλίτη στα 7. Σολάκης, Σικάς. Αυτός θα πάρει το τρίποντο για την νίκη! Το βάζει! Στο 1,7. Και το πανηγυρίζει και έξαλα. 50-47. Έχουμε ένα δευτερόλεπτο τώρα στην διάθεση των φιλοξενούμενων. Σε μια διακοπή για το time out. Τον φιλοξενούμενο. 1,7 στο ρολόι. Σικάς θα αναγίνει ο ήρωας σήμερα για τους Μήνωες. Με το δικό του δεύτερο τρίποντο προηγούνται με 50-47 οι γηπεδούχοι. Να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση από την Γιουγκοπιάστικα. Έγινε επαναφορά Πατάγιας. Όχι. Φινάλε λοιπόν, οι Μήνες δραπετεύουν με την νίκη εδώ από την Τζοφριά. Με το εύστοχο τρίποντο του ΣΥΚΑ, 50-47 θα επικρατήσουν επί της Γιουγκοπιάστικα και θα κάνουν πλέον το 2-0 στο κύπελλο, ενώ από την άλλη Γιουγκοπιάστικα θα γνωρίσει την πρώτη σίτα.